Με τους συναδέλφους του ηθοποιούς που κατεβαίνουν στην πολιτική, τα έβαλε ο Στάθης Ψάλτης, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Μεσημεριανή Μελέτη. Κάποιοι ηθοποιοί ασχολούνται με την πολιτική. Από τη στιγμή που ασχολούνται με την πολιτική, χωρίς να έχουν δάσει πολιτικές επιστήμες, χωρίς να έχουν βγάλει πανεπιστήμιο, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα, πώς θα αντιπροσωπεύσουν μία βουλή από τη στιγμή που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Όπως ήταν φυσικό, γνωστοί ηθοποιοί που κατέβηκαν υποψήφοι και στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές δεν έκρυψαν την αντίθεσή τους στις δηλώσεις του Στάθη Ψάλτη. Δεν συμφωνώ με αυτό. Πρώτα απ' όλα, το να σπουδάσει κάποιες πολιτικές επιστήμες δεν σημαίνει ότι είναι και καλός πολιτικός. Αυτό που πιστεύω όμως ότι έχει δίκιο είναι ότι λίγο πολύ όλοι μας, όταν κατεβαίνουμε στην πολιτική, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της προσφοράς, αλλά υπάρχει δυστυχώς και μία ανάγκη εξαγοράς της αναγνωρισιμότητάς μας. Ο ηθοποιός θα πρέπει να είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, να απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, να λέει όλα τα κακώς κείμενα. Μπορεί αυτά που είπε ο κ. Ψάλτης να ισχύουν για ορισμένους, αλλά για όχι όλους. Δεν συμφωνώ, είναι αντίθετα κάθετος με αυτά που είπε ο Στάθης, διότι η πολιτική γενικότερα πρέπει να απασχολεί τον καλλιτέχνη για να είναι πιο χρήσιμο σε δουλειά που κάνει. Γιατί όλοι οι πολιτικοί νομίζεις ότι που μας έχουν κυβερνήσει έχουν σπουδάσει πολιτικές επιστήμες. Μην κρίνουμε τους ηθοποιούς. Και αυτή τη δουλειά τους θα να κάνω. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους που εμένα δεν με αφορούν. Θα πρέπει οι ηθοποιοί να λάβουν το μήνυμα να μην γίνονται στελέχοι των κομμάτων για να εισπράξουν ένα μισθό περισσότερο από ό,τι πρέπει. Με την πολιτική δεν ασχολούνται μόνο άνθρωποι που έχουν σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, αλλά γενικά άτομα τα οποία έχουν αναγνωριστεί στον κλάδο τους. Η συζήτηση πάντως άνοιξε για τα καλά με τους ηθοποιούς που ασχολήθηκαν με τα κοινά να υποστηρίζουν ότι ένας καλλιτέχνης μπορεί και πρέπει να είναι πολιτικοποιημένος.